νέων στοιχείων για την παράγκα των γηπέδων αποκαλύπτει και απόψε το ΣΥΓΜΑ. Ποιες υποδείξεις φαίνεται να έκανε, κυρίες και κύριοι, μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας σε διαιτητή, προκειμένου να κάψει συγκεκριμένη ομάδα? Αμήλικτα ερωτήματα για την ΚΟΠ αλλά και την Επιτροπή Διαιτησίας. Η Ελένη Λουκά έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε κατευθείαν κοντά της. Ελένη. Καλησπέρα. Η απόψινη ηχογραφημένη συνομιλία αφορά αγώνα πρωταθλήματος ανδρών στην τέταρτη κατηγορία μεταξύ των ομάδων του Κωνσταντίνου και Ευρυπίδη Τραχωνίου με τον Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχού. Σε αυτή την αναμέτρηση, το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας ζήτησε από τον διαιτητή να καθορίσει ουσιαστικά το αποτέλεσμα υπέρ συγκεκριμένης ομάδας, αφού κινδύνευε με διαβάθμιση. Του υπόσχεται μάλιστα διαιτησία στην τέταρτη κατηγορία. Όπως αποκάλυψε χθες κατά την τηλεφωνική του παρέμβαση ο διαιτητής Μάριος Παναγία, αυτές οι συμπεριφορές δεν αφορούν μόνο τις μικρές κατηγορίες, γιατί ουσιαστικά σε αυτές γίνεται η διαπαιδαγώγηση των διαιτητών για το πώς θα συμπεριφερθούν στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνομιλία, Ελένη, και να επανέλθουμε. Εγώ να σου πω έτσι δύο πράγματα. Ναι. Στο παιχνίδι του Παΐς, ξέρεις ότι είναι σημαντικότατο. Ναι, δεν είδα τη βαθμολογία τους. Είναι σημαντικότα. Είδες τη βαθμολογία τους? Όχι, δεν την είδα. Είναι σημαντικότα που είναι διαβάθμιση. Αν δεν κερδίσει ο Κωνσταντίνος και ο Ευρυπίδης, θα κινδυνεύσει σοβαρά. Εντάξει. Οι άλλοι κουμμουναροί μας κοστίγουν άλλους. Εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, με τον τρόπο σου να βοηθήσει λίγο. Εντάξει. Ναι, ναι. Πιστεύω και ο διαιτητής να το δικαιώσει να βοηθήσει. Εντάξει, αν έχει πρόβλημα με τον παρατηρητή, να πιάσει τηλέφωνο μετά. Εντάξει. Εντάξει, το άλλο το θέμα είναι. Θέλω. Μιλούμε μαζί, δεν έχω σου εμπιστοσύνη. Δεν θέλω αν είσαι στο στόμα σου να ρισκουβέντε παραπάνω. Ναι. Όχι, ελάω τίποτα. Είπα σου, εντάξει, να έρθω και εσύ μπορεί να έρθει σήμερα για να έρθει προπόνηση να σου πω κάποια πράγματα, εντάξει. Ναι. Να πω εμένα αυτό, να έρθει κάποια μήματα σε καμένα, είναι σε εννοείς, έναν κάποιους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν, προσεκτικά, σοβαρά, όπως πάει, πάει καλά, κάθε να νομίζω να πει έτσι ο παιχνίδι μας στις αστυμάδες σε διάφορη κατηγορία. Εντάξει, με καμία κουέντα σε κανένα. Λοιπόν, είπαμε και αύριο και πάνω τι να κάνεις, είναι σημαντικό για να μην σκάνε το βρεβίδι, αλλά σε αμέσως ένα λεμεσανό, να καταλάβεις, αλλά δεν λεμεσανό για να βοηθήσει ο στάδιο το βρεβίδι, εντάξει. Ναι, ναι. Έναν οριακό, και με τηλεόραση, έχει πάει στο σεκ με τίποτα, ότι είσαι μέσα στον κοινό του κάθεται, ποιο μπορεί να πάρει θέση για το σεκ, εντάξει. Ναι, ο παρατηρητής είσαι μέσα στον κοινό του γιου κάθεται. Δεν μπορεί να πάρει θέση για το σεκ, εντάξει. Είναι η δεύτερη ηχογραφημένη συνομιλία η οποία αποκαλύπτεται σήμερα και στην ουσία έχουν ήδη ακουστεί πάρα πολλά για αυτή την περιβόητη δράση της παράγκας. Ακριβώς, Χρύσανθε, προφανώς το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας δεν ενεργούσε μόνο του, αλλά κατόπιν υποδείξεως της ΚΟΠ. Αυτό αναφέρθηκε ξεκάθαρα και στην χθεσινή συνομιλία. Εάν και εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, ποιου ή ποιον τις οδηγίες ακολουθούσε και ποιο το όφελος. Επίσης, να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο υλικό έχει φτάσει στα χέρια της αστυνομίας και αν όχι, γιατί δεν έχει αναζητηθεί προκειμένου να καταχωριστεί ως τεκμήριο και να αναζητηθούν εξηγήσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα. Πράγμα που ενδεχομένως θα ανοίξει τον δρόμο των ερευνών και σε άλλες ενότητες αυτής της υπόθεσης. Ναι. Πάντως, αργά το απόγευμα πέρασε την πύλη του Αρχηγείου Αστυνομίας ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Γιώργος Κούμας, για να δώσει μαρτυρία σχετικά με όλα όσα φαίνεται να του καταλογίζει ο διαιτητής Μάριος Παναγή. Στο μεταξύ, νέες αποκαλύψεις ό,τι αφορά τα συμβόλαια της Cita Vision έφερε σήμερα στο φως η εφημερίδα Αλήθεια. Κάνει μάλιστα λόγο για χρηματικά ποσά που προκαλούν e-lingo για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ομάδων με λίγους έως και ανύπαρκτους οπαδούς, Ελένη. Έτσι ακριβώς, η εφημερίδα αποκαλύπτει μάλιστα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία μικρές ομάδες που αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία εξασφαλίζουν εκατομμύρια από την ΣΥΤΑ για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη Λουκά. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα κάθοδος ΣΥΤΑ στην Κύπρο μετά το φιάσκο.